Ατάκα, τσίσο! Γεια σας. Είναι η δεύτερη εκπομπή για την Κούβα απόψε για ένα από τα ωραιότερα σημεία του πλανήτη. Δεν είχε καθόλου άδικο ο Χριστόφορος Κολόμβος που όταν ανακάλυψε την Κούβα είπε «Αυτή είναι η ομορφότερη γη που έχουν δει ποτέ τα μάτια του ανθρώπου». Έλεγε αλήθεια ο θαλασσοπόρος. Στην Κούβα των 11 εκατομμυρίων ζουν μόνιμα λιγότεροι από 30 Έλληνες. Ο κύριος Κονδύλης, η κυρία Νεδέλκου, η κυρία Κεπαπτζόγλου, ο κύριος Ελληνιάδης, η κυρία Σταματοπούλου είναι μερικοί από αυτούς. Ζουν πλημμυρισμένη νοσταλγία για τη μακρινή Ελλάδα και ο καθένας τους τη λατρεύει με τον τρόπο. Λέτε κανένα ελληνικό τραγούδι, θυμάστε κανένα ελληνικό τραγούδι? Αλλά δεν είναι πολύ, δεν έχω καλό φόνο. Δεν είναι καλή φωνή. Φωτήρι και μείνει, θέλω να χορεύω με τη σάμπα το τρελό φορό. Αλλά είναι αρχαία, πράγμα. Και σε γνωρίζω από την κόψη. Αλλά τόσο είσαι, αυτός είναι ο ύμνος ελληνικός. Έτσι δεν είναι. Όταν μεγαλώνατε τα παιδιά σας, τι τους λέγατε για την Ελλάδα? Πάμε στην Ελλάδα, θα πάμε στην Ελλάδα. Μαμά, Γιώργο, Βέρα, πώς λέγονται. Ότι σας αγαπώ, ότι σας λατρεύω και ότι τα πλάνα, αυτά που κάνω μέρα με τη μέρα, είναι στο μέλλον, δηλαδή το πιο κοντινό, να έχω όσο και περισσότερο καιρό να κάτσω μαζί σας. Κάθε μέρα μου λείπει η Ελλάδα. Και εξάλλου κάθε βράδυ εγώ η ώρα 10 που έχω την φωνή της Ελλάδας που μεταδίδεται σε αυτά τα κύματα, κάθομαι εκεί και ακούω. Για σένα είναι η καινούργια πατρίδα η Κούβα? Δεν μπορεί να είναι πατρίδα μου γιατί με μεγαλώσανε σαν Ελληνίδα και όπως και να είναι πάντοτε αισθάνομαι παράξενη εδώ πέρα. Τσίσο που σκορπίσετε τα πλούτη στον αέρα, το χέρι σας το άσωτο, άπονο και άσωτο απλώστο και δώστε και τον άρρωστον και τη στοή μητέρα. Ελεημοσύνη, χριστιανή ελεημοσύνη, πολλά χαρίσει ο Θεός εκείνον ο πουλί. Αυτό είναι να πούμε όπως σου λέγει η μαμά σου, ναι, μικρή. Όταν έτσι ξεκίνησες να μαθαίνεις τα ελληνικά. Ναι. Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή για την Κούβα, ήταν εντυπωσιακή επιτυχία των εκδηλώσεων της Ελληνικής Πολιτιστικής Εβδομάδας εκεί και θερμή ανταπόκριση του κόσμου στην πρόσκληση του Έλληνα πρέσβη στην Αβάνα Δημήτρη Δουδούμη να γνωρίσει το ελληνικό πνεύμα. Με την ευκαιρία της οργάνωσης αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων, θα ήθελα να πω ότι είναι βέβαιον
πως οι δύο λαοί ήλθαν πολύ πιο κοντά από ό,τι ήσαν. Σήμερα στην Αβάνα πόσοι Έλληνες ζουν? Περί τους 25. 25 Έλληνες. Υπάρχουν σχέσεις κοινωνικές μεταξύ τους, γνωρίζονται, αλληλοβοηθούνται, έχουν επαφές? Υπάρχουν σχέσεις. Δεν είναι πάρα πολύ στενές οι σχέσεις, αλλά υπάρχουν στενές σχέσεις. Επί του σημείου αυτού θα ήθελα να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι η πρεσβεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο αυτών των Ελλήνων. Το λένε και οι ίδιοι. Που τους φέρνει σε επαφή 2-3 φορές το χρόνο, πέραν των ορισμένων περιορισμένων επαφών που έχουν αυτοί οι ίδιοι. Mm-hmm. Με τι ασχολούνται αυτοί οι Έλληνες και πώς βρέθηκαν εδώ, αυτό πείτε μου. Η πλειοψηφία των Ελλήνων αυτών είναι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι σε ένα κάποιο τους ταξίδι ήλθαν εδώ, γνώρισαν μία κουβανή, την παντρεύτηκαν και παρέμειναν. Οι περισσότεροι λοιπόν είναι ναυτικοί. Υπάρχουν όμως και άλλοι. Υπάρχει διευθυντής, νομίζω, κρατικής τράπεζας, υπάρχουν εφοπλιστές. Κοιτάξτε, υπάρχει ο διοικητής της Banco Financiero Internacional, του οποίου η μητέρα είναι Ελληνίδα και ο οποίος μιλά πάντοτε με πολύ μεγάλη συγκίνηση για τις αναμνήσεις του που έχει από τη μητέρα του κλπ. Πέραν αυτού υπάρχει μία κυρία η οποία είναι αρχιτέκτον και μία άλλη που είναι μευτήρ γυναικολόγος. Όλοι οι άλλοι είναι ναυτικοί. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που έφτασαν εδώ για κάποιο λόγο και έμειναν. Την έκαναν πατρίδα τους στην Κούβα. Και ζουν εδώ για πάντα και θα ζουν. Και θα ζουν. Και κάποιοι από αυτούς μεγαλουργούν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Βεβαιότατα. Ο κύριος Κονδύλης ζει σε μια φτωχογειτονιά της Αβάνας. Είναι πολλά τα χρόνια της ξενιτιάς του. Τα ελληνικά του ξεθόριασαν. Τα σχέδιά του δεν πέτυχαν. Ατέλειωτα τα χρόνια του αγώνα του. Κύριε Κονδύλη, πότε ήρθατε για πρώτη φορά εδώ στην Κούβα, στην Αβάνα? Εγώ δεν ήρθα, με φέρανε. Πώς? 1934. Το 34, από τότε είστε εδώ δηλαδή? Ναι, είμαι ζωντανός ακόμα. Και πολύ δυναμικός. Πώς φτάσετε εδώ, για πείτε μου, πώς σας φέρανε? Άντε, ο πατέρας μου είχε δουλέψει στην Αμερική. 10 χρόνια στην Αμερική. Πήγε στην Ελλάδα να παντρευτεί. Παντρεύτηκε. Έκανε περίπου 8 χρόνια στην Ελλάδα. Όταν φτάσαν στην Αμάνα, από εδώ, λέω ότι από εδώ ήταν πολύ εύκολο να πάει στην Αμερική. Όταν φτάσαν εδώ, έμειναν εδώ. Έμειναν εδώ αναγκαστικά. Είχε έρθει μαζί με τη γιαγιά μου. Με θείος της μητέρας μου. Τη μητέρα μου. Την αδερφή μου. Τον αδερφό μου. Και εμένα. Εννοεί, ο πατέρας μου ήρθε μαζί με άλλες 5 άτομα. Εδώ είναι. Στα μέσα της δεκαετίας του 30, λοιπόν. 34. 34. 30 εγώ. Ο πατέρας σας μετανάστης. Είμαι 4 ετών. Πόσο είστε? Ήμαν τότε 4 ετών. Γεννηθήκατε το 30 λοιπόν? Εγώ στο 30. Δηλαδή πόσο είστε τώρα? Ένα τσουβάλι, 68. 68, ναι. Από τότε που ήρθατε εδώ, πείτε μου πώς ήταν η ζωή σας, με τι ασχοληθήκατε? Έκανα ψαράς όταν δεν μπόρεσα να συνεχίσω να δουλέψω. Ψαράς, ψαράς στο νότιο μέρος της Κούβας. Ψαράς. Ψάρευσα στο Ουγγάρια. Σακούς, ψάρια. Μπήκα ναυτικός στα φέρρι. Ferry boat. Ψαράς λοιπόν ήταν το πρώτο επάγγελμα. Από ψαράς πήγα ναυτικός. Ναυτικός στα ferry boat. Άλλη δουλειά έκανατε και κάποια άλλη δουλειά. Ναι, περίμενε. Ferry boat. Ναύτες έκανα λουστρόμους και τελείωσα τρίτο γραμματικός. Τρίτο γραμματικός. Εν τω μεταξύ, οικονόμησα κάτι δραχμές, όχι δραχμές, δουλάρια. Και έμεινα στην Αβάνα του 1955 για να μπορέσω να δουλέψω με τουρίστικη. Με τουρίστη. Σε τουρισμό. Γιατί εγώ μιλάω αγγλικά, ιταλικά, σπανιόλικα και ελληνικά. Και ελληνικά και πολύ καλά. Όχι, στα ελληνικά τα έσκες, γιατί τα στοχάω. Δεν μιλάω μόνο με τον Γρηγόρη και με τον Παντέλη και καμιά φορά. Και όταν δεν είναι αυτό, μιλάμε μόνο μου. Λέτε κανένα ελληνικό τραγούδι, θυμάστε κανένα ελληνικό τραγούδι? Αλλά δεν είναι πολύ, δεν έχω καλή, καλό φόνο. Καλή φωνή. Φουγγίδι και μείνει, θέλω να χορεύω με τη σάμπα το τρελό χορό. Αλλά είναι αρχαία, πράγμα. Και σε γνωρίζω από την κόψη,
Αλλά το όσο είσαι, αυτό είναι ο ύμνος ελληνικός. Έτσι δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό να λέει κάποιος τον ελληνικό. Ναι, αλλά με εμένα μπορεί να μου φύγουν τα δάκρυα όταν θυμάμαι. Πείτε το λίγο, σας παρακαλώ. Είναι καταπληκτικό. Ποιο? Όπως το λέτε, τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη, αλλά δεν ξέρω τίποτα. Τα όσο του σπασιού την τρομερή. Του σπασιού την τρομερή. Τι άλλο? Σε γνωρίζω από την κόψη που με μια μετράει τη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένα τον Ελλήνων τα γερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαιροχαίρετε λευτεριά. Βλέπεις, αλλά αυτά τα σου σύσουλα. Μη κατάλαβες. Δεν τα έχω ντουλα γράψει. Θα πρέπει να το πούμε όρθι βέβαια τον εθνικό ύμνο. Πρέπει να το γράψω. Το νιώθουμε. Πρέπει να το γράψω κεφαλαία και να καθίσω να το μάθω καλά. Καταλαβαίνεις, και να το τραγουδάω ο ίδιος. Δύσκολα από τη ζωή. Έχω με τη φαμίλια μου και πράγματα. Και τότε καμιά φορά δεν έχω λεφτά. Ο Παντέλης με μύδι μια φορά που μου φύγαν τα δάκρυα σαν να είμαι με ένα μωρό παιδί. Όχι από να μην είμαι, πώς θα πω, δηλός. Είμαι γέρος. Η νευρική κατάσταση, καταλαβαίνεις τώρα. Καμιά φορά. Αλλά πάντα έχω μια ελπίδα μεγάλη. Αυτή να γίνουν κάτι που είναι κάτι. Τα παιδιά σας. Από τα 60 τόσα χρόνια που ζείτε εδώ στην Κούβα, ναι, τι θυμάστε με περισσότερη συγκίνηση? Τι είναι αυτό που σας έχει σημαδέψει όλα αυτά τα χρόνια? Για καλό ή για κακό? Και για το ένα και για το άλλο. Για κακό τα πράγματα που κάναν η κυβέρνηση πριν η κυβέρνηση. Η άλλη κυβέρνηση. Κατάλαβες? Μπατίστα. Ναι. Εσείς. Πώς και δεν παντρευτήκατε Ελληνίδα εδώ στην ξενιτιά? Γιατί μπορούμε να δεν βρούμε κανένα μικροσκόπιο. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν Ελληνίδες. Όχι, μπορεί να είναι απαντητή, δεν είμαι ναυτικό. Εσωτερικό. Και ρωτευτήκατε. Στην Αμερική. Και ρωτευτήκατε τη σύζυγό σα. Α, ήταν αυτή η σπόδαση εδώ από κάτω. Εγώ με κοντάβω, κόντευα στο πανεπιστήμιο. Πήγα στου σκουλιού του δικό τη και έκανα ότι δεν ήξερα να γράψω. Α, πονηρό. Ναι. Και τότε. Έκανα ότι πώς λέει γράφεται έτσι και έπαιρνα του Μουλίδου, ξέρεις. Ναι. Έσχι. Και εκείνη. Και σιγά σιγά, και αυτή είναι μια τίμια γυναίκα, μια καλή γυναίκα, μια. Τι να σου πω. Ήρθε να σας δείξει να μάθετε να γράφετε. Ναι, η δασκάλα. Α, δασκάλα. Αλλά πρώτα είχα συγκινήσει με τη δασκάλα και ήθελα με τη γυναίκα μου. Αυτή δεν το ξέρω. Ούτε να το πεις εσύ. Έτσι. Εξαρτάται. Αν δεν να κερδίσω κάτι. Ναι, νομίζω ότι. Άμα είσαι εξοικοφαντή, δεν μείνετε εδώ. Μιλάω γενικά που δεν τα καταλαβαίνει κανένας. Α, ώστε πήγατε με τη δασκάλα και μετά με τη σύζυγό σας. Ναι, τη δασκάλα για φυγεία και ύστερα με αυτήν ερωτεύτηκα, κορωτεύτηκα. Φαντάσουμε, ένας αδερφό που έχω στην Αμερική, ένας γέρο που γέρος, με έστειλε χαρτιά να φύγω. Είμαστε ένα μήνα παντρεμένοι. Και είπα ότι δεν φεύγω. Εγώ είμαι εδώ μόνο, δεν έχω άλλα φαμίλια. Το μετανιώσατε ποτέ δεν αυτό? Δεν ήθελε αυτή να πει και εγώ είπα και εγώ. Εσείς το μετανιώσατε ποτέ αυτό? Εγώ νο. Όχι. Νο, γιατί. Δεν ξέρω. Πόσα χρόνια είστε μαζί? 33. Μπράβο. 33. Μάθατε ελληνικά τη σύζυγό σας? Καμία λέξη. Να, ξέρει. Για να μπορείτε να μιλάτε ελεύθερα εσείς. Καρέκλα, πράγματα τέτοια ξέρει αυτή. Κάπου στη λέξη έτσι έχω μάθει. Ναι. Το κακό είναι που δεν έμαθα τα παιδιά μου. Του μεγάλου που δεν είναι εδώ. Το έγραψα καμία δικαιοσαρία λέξεις. Να λέει ψωμί, πάνι. Καρέκλα, σίλια. Δίπλα, ναι. Καταλαβαίνεις. Κεφαλαία που είναι ωραία. Αλλά τα σώησα αγοράν που φέρνει την καρέκλα. Είπαμε μέσα. Τότε. Κακό αυτό. Ήταν γιατρός, ήταν να κάνει εξετάσεις. Να σας πω όμως, πολύ κακό. Πολύ αυτό. Κακό, πολύ κακό. Πολύ κακό. Το, τώρα το θυμάμαι, αλλά είναι αργά. Είμαι αργά. Αυτή είναι τώρα ένα είναι. 26 ετών αυτός που άλλος είναι 29. Και δεν ξέρουν ελληνικά. Και δεν ξέρουν ελληνικά. Και σε αυτό φταίει. Αλλά είναι η καλή καρδιά. Είναι η καλή άνθρωποι. Είναι τίμιοι. Πιο περισσότερα πουλί που ξέρουν πουλά και είναι άτιμοι. Μην κατάλαβες. Από πού κρατάει σκούφια σας, από πού είσαστε εσείς? Από την Αταλάντα.
Από την Αταλάντη. Και ο πατέρα μου από του Βόλου. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Έχετε νοσταλγίσει την Ελλάδα, σας έχει λείψει η Ελλάδα. Αυτό είναι μέσω έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τόσα χρόνια για να μην έχετε δει τίποτα από την Ελλάδα. Νάρα, πήγαμε ένα σπίτι. 7 δωμάτια μας τον κλέψαν. Και τα χάσατε. Τι σας έχει λείψει πιο πολύ από την Ελλάδα? Τι, οι άνθρωποι. Μην μιλάς άλλο, Θα θέλατε να βγείτε, να βγαίνατε έξω στη γειτονιά σας και να είχατε Έλληνες, να μιλούσατε, έτσι δεν είναι? Εγώ, όταν δεν με περνάει μια εβδομάδα δεν μιλάω με κανέναν. Τώρα γνώσα του Γρηγόρη, του Παντέλη, δυο Παντέλη και είμαι εκεί πέρα. Και στην Ελλάδα, εκεί πέρα, νομίζω όταν περπατούσα στον δρόμο και κάποιος σκόντενα. Ερχόταν ένας και να με δουν το χέρι να με πάει εδώ πέρα. Εδώ καμιά φορά, μπορώ να το πω έτσι και δεν φοβάμαι. Άμα πας στον δρόμο και σκοντεύσεις, μπορεί να με βρεις κανέναν να σπάρει το πρωτοφόλι. Εδώ. Καμιά φορά. Όχι πάντα. Εσείς τώρα πώς ζείτε εδώ? Εγώ. Ζούμε εδώ άνθρωποι. Έτσι. Πώς θα σου πω. Όλη η οικογένεια. Βγαίνουμε καμιά 28 δολάρια το μήνα. 28 δολάρια το μήνα συγκεντρώνει όλη η οικογένεια που δουλεύει? Ναι. 4 άτομα ας πούμε. 5 άτομα. 5 άτομα. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς μπορούμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα? Πώς? Τι είναι αυτό που πώς μπορούμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα? Χρειάζονται τουλάχιστον 1000 δολάρια. Πού τα πω, έχω 1000 δολάρια. Δεν έχω 1000 σέντια. Η κυρία Ειρήνη Νεδέλκου γελάει εύκολα. Έχει μια ευτυχισμένη οικογένεια και πιστεύει πως μόνο στην Κούβα θα μπορούσε να ζήσει μια πραγματικά πλούσια ζωή, γεμάτη πάθος και περιπέτεια. Τη συναντήσαμε σε μια φτωχική πολυκατοικία, με πλούσια θέα όμως, σε Φοίνικες. Κυρία Νεδέλκου, εσάς σας έφερε στην Κούβα ο έρωτας? Μάλλον δεν έφερε. Πώς έγινε, για πείτε μου. Σπουδάζαμε και οι δύο. Εγώ σπουδάζα αρχιτεκτονική. Τώρα ο σύζυγός μου σπούδαζε πολιτικός μηχανικός. Και μέσα στα φοιτητικά χρόνια συμβαίνουν και αυτά. Στη Ρουμανία σπουδάζατε? Ναι, μάλιστα. Ποιες ήταν οι πρώτες δυσκολίες που συναντήσατε? Πού δεν τα καταφέρατε καλά από την αρχή? Οι πρώτες δυσκολίες ήταν τρομερές. Ήταν όλες, αλλά μου άρεσε λόγω. Από εκεί που μου έρχονταν να κλαίω όταν ήταν στην ώρα να φάω. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε λαχανικό, ούτε φρούτα, ξέρω το φάει. Τα πάντα, η επικοινωνία, η συγκοινωνία ήταν τελείως, ήταν πολύ άσχημη. Αλλά με εντυπωσίασε τρομερά ο κόσμος. Φαντάζεστε εκεί. Αγαπήσατε τον κόσμο δηλαδή? Πάρα πολύ. Φαντάζεστε εκεί όταν πρωτέφτασα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εκεί που ήταν εδώ με το δελτίο και οι άνθρωποι δεν είχαν τι να φάνε, ήδη είχα φτάσει έγκυος, 7 μηνών. Να με περιμένουν όλη η γειτονιά, ένας με ένα παγωτάκι, ο άλλος με ένα σαπουνάκι για ένα μωρό, ο άλλος μια πάστα, ό,τι είχαν, και να με περιμένουν όλοι να με υποδεχτούν. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Ήταν τρομερό, πολύ συγκινητικό. Και με οποιονδήποτε μιλά, το νιώθει ότι είναι κοντά σου και ότι θέλει να σε βοηθήσει. Και αυτή η αλληλοβοήθεια που συναντιέται πάντα πιο πολύ στη φτώχεια παρά στα πλούτη, παρά την σας βοήθησε να δείτε τα πράγματα πραγματικά θετικά εδώ και η αριστερή σας τοποθέτηση, ή όχι? Πρέπει να έχει επηρεάσει. Πρέπει να έχει επηρεάσει, δηλαδή όπως όλους μας επηρεάσει ο μύθος της Κούβας, ο μύθος του Τσε Γκεβάρα, ο μύθος του Φιντέλ. Και ο μύθος που όταν άρχισα να δουλεύω, νομίζω σαν να ανακάλυψα κάποια δημοκρατία που δεν την είχα ζήσει πριν, με ποια έννοια. Φανταστείτε, εγώ άρχισα να δουλεύω στο Υπουργείο Ζάχαρης και σε 2 μήνες
Είχαμε μια ολομέλεια, όπως να σου πω, συνέδριο εργαζόμενο με τον ίδιο τον Υπουργό Ζάχαρης. Ναι. Που κάθε ένας έλεγε τα παράπανα, τα που το ρύζι, αλλά που τρώει μέχρι που θέλει ένα κομμωτήριο στο τόπο εργασίας. Και όλα αυτά μαζί μου φάνηκαν ένα κάτι τρομερό. Το επάγγελμά σας είναι αρχιτέκτονιστα. Είσαστε πάνω από 20 χρόνια εδώ. Υπήρξε κάποια στιγμή που το μετανιώσατε, που θα προτιμούσατε να μην είχαν συμβεί έτσι τα πράγματα? Υπήρχαν μαύρες στιγμές, που να σου πω. Τώρα ευτυχώς τις ξεπεράσαμε από οικονομική πλευρά. Δηλαδή, αλλά εγώ πάντα κάπως συγκρίνω με το μύθος του Τιτάνου. Όταν πέφτει και όταν ακουμπάει τη μητέρα, είχε πάλι σηκώνεται. Δηλαδή έπεφτα. Πέσατε πολλές φορές, ε? Έπεσα γιατί είχαμε περάσει τρομερές στιγμές. Φανταστείτε που έλεγαν στη ΦΚΟΥ, ας πούμε, περίοδο πολέμου, κατάσταση πολέμου σε περίοδο ειρήνης. Οπότε περάσαμε φάνταστες τρομερές δυσκολίες. Ένα ήταν αυτό και άλλο ήταν η νοσταλγία για την Ελλάδα, για την πατρίδα και για τους γονείς που όταν ένας φεύγει, νομίζω ότι είναι αιώνιες νέοι. Και δεν είναι έτσι. Και αρχίζουν ύστερα, πέφτουν τα χρόνια, γερνάνε. Και όσο πιο γερνάνε, μια φορά μου το είχε πει μια κυρία πριν πολλά χρόνια, τόσο πιο πολύ θέλει να είναι ένας κοντά τους. Και αυτό αρχίζει και αυτό να επηρεάζει. Οι γονείς σας είναι στην Ελλάδα είναι τώρα? Είναι στην Ελλάδα, ναι. Τους βλέπετε συχνά? Πολύ συχνά. Δηλαδή, το έβαλα στόχο. Είχαν έρθει μια φορά, κάτσαν 6 μήνες και τους άρεσε πολύ. Τους άρεσε κάτι να μην είναι πολύ γοητευτική χώρα. Πολύ. Δηλαδή, δύσκολα ξεκολλάς από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Με μαγεύει. Εσείς είχατε όλα τα χέρια για να μείνετε εδώ. Είχατε το μεγάλο έρωτα, είχατε την αριστερή τοποθέτηση, το κέφι της νεανικής ηλικίας. Ήταν το κέφι, είναι, ήταν το κέφι, δηλαδή να πάρω τη ζωή, ας πούμε, πώς τους λένε, από τα κέρατα. Και είναι κάτι που είχα και διαπαιδαγωγική δημιουργή και από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου, να μην τα βάλω κάτω με το τίποτα, με τις δυσκολίες. Κάπως και σπαρτιάτικη δυσκολία με βοήθησε πολύ. Καταρχάς μου είπε, δεν θα βρεις μέλι και γάλα, από αυτό που πρώτο έλεγα. Πολύ. Σκέφτω και τα κάνει. Και το άλλο είναι που δεν θέλω να τα βάλω με οποιοδήποτε, με τίποτα κάτω, να με βάλουν κάτω οι δυσκολίες. Ναι. Άρα να τις βάλω εγώ κάτω και νομίζω ότι το κατάφερα. Κάνατε και δύο παιδιά. Ναι, αυτός είναι ο γιος μου. Μόλις έρχεται από όλη την, αυτή τη στιγμή που έρχεται από... Δεν μιλάει ελληνικά. Έρχεται από το σχολείο, πήγε φέτος στην Ελλάδα. Πήγε φέτος στην Ελλάδα και το άρεσε πολύ και σπαστά γαλά τα βρήκε αμέσως. Τι λέγατε στα παιδιά σας όταν τα μεγαλώνατε, όταν τα ανατρέχατε, τι τους λέγατε για την Ελλάδα? Καταρχάς, κάθε καινούργια λέξη, ας πούμε από μικρά-μικρά, που μάθαιναν και ήταν ελληνική η ρίζα της, τους το έλεγα. Μέχρι που φτάνανε, μα ξέρουμε που είναι ελληνική η ρίζα, που γαστεύονταν και γελούσαν, ένα αυτό. Και κάπως έτσι να καταλαβαίνουν ότι η χώρα της μητέρας τους έχει κάποια ιστορία και έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον κόσμο. Σημαντικότερη του κόσμου. Σημαντικότερη, ναι, και δεν είναι λίγο, ας πούμε, αυτό που το λέμε. Και φυσικά η καταγωγή της οικογένειάς μας, του παππού, της μαμάς, δεν ξέρω τι, γιατί λοιπόν. Και πολλά αυτά με βοήθησαν φυσικά και όλα αυτά που τράβηξα από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου. Ναι. Να αγαπάω την ελληνική γλώσσα. Πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθεί κάποιο Έλληνα στην άλλη πλευρά του κόσμου? Νομίζω ότι ο ελληνισμός αποδείχνει πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθεί ή να μην αλλά διατηρηθεί. Αλλά και εφικτό, έτσι δεν είναι? Και δυνατό, θέλω να πω. Ναι. Θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στους γονείς σου που σε βλέπουν τώρα? Μακάρι να με βλέπουν. Μπαμπά, μαμά, Γιώργο, Βέρα, πώς λέγονται. Ότι σας αγαπώ, ότι σας λατρεύω και ότι τα πλάνα, αυτά που κάνω μέρα με τη μέρα είναι στο μέλλον, δηλαδή το πιο κοντινό, να έχω όσο και περισσότερο καιρό να κάτσω μαζί σας και να απολαύσουμε μαζί πιο πολύ καιρό. Και ευχαριστώ. Θα έρθετε δηλαδή στην Ελλάδα?
Δεν απαντάει κανείς σίγουρα σε αυτό το ερώτημα. Όχι, κανείς δεν απαντάει σίγουρα, αλλά να με πάει έτσι η ζωή, οπότε να τους δίνω και μερικούς μήνες, ας πούμε, του χρόνου να κάνω μαζί τους, είναι στα πλάνα μου. Desde la histórica altura, donde son de tu bravura, le puso suerte a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia. Αυτός ο κύριος είναι ο κύριος Γρηγόρης Ελληνιάδης από τον Πειραιά. Παντρεύτηκε κουβανή και έκανε μαζί της ένα γιο. Με ξεναγεί σε παζάρια και αξιοθέατα και μου προσφέρει καφέ υπό τους ήχους του δημοφιλέστερου κουβανέζικου τραγουδιού. Σύντομο διάλειμμα τώρα από το ατέλειωτο καλοκαίρι της Κούβας και θα ξαναπούμε σε λίγα λεπτά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Άνθρωποι συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με τους Έλληνες που ζουν μόνιμα στην Κούβα. Την ελληνική παρέα του Φιντέλ, όπως έχουν χαρακτηριστεί. Η παρουσία στην Κούβα ανέρχεται σε 30 άτομα. 17 είναι εγγεγραμμένα στα προξενικά Μητρώα. 5 Έλληνες ναυτικοί είναι ρυθμευμένοι με Κουβανές. Ανάμεσα στους Έλληνες της Αβάνας, ένας πρόεδρος κρατικής τράπεζας, μία γυναικολόγος, κάποιος πλοίαρχος και μηχανική και μία αρχιτεκτόνισσα. Μην ξεχνάμε πως οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν το 85% των θαλασσίων μεταφορών στην Κούβα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι σχέσεις της ελληνικής ναυτιλίας με την Κούβα σήμερα. Οι Έλληνες εφοπλιστές μεταφέρουν πάνω από 2/3 των φορτίων της Κούβας. Και αν αυτό φαίνεται περίεργο, η σχέση αυτή έχει αρχίσει από τις αρχές της δεκαετίας του 60 με το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στο Φιντελ Κάστρο, όπου μπήκαν σε μαύρη λίστα όλα τα πλοία τα οποία μετέφεραν φορτία στην Κούβα, εμπορεύονται με την Κούβα. Και μιλάμε για φορτία ζάχαρης που πηγαίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτά τα φορτία ζάχαρης άρχισαν να μεταφέρονται στη Σοβιετική Ένωση με πλοία Ελλήνων εφοπλιστών, υπό διάφορες σημαίες και κατά κύριο λόγο υπό την Κυπριακή σημαία, μια σημαία που ουσιαστικά επινοήθηκε ως σημαία
ευκαιρίας των Ελλήνων εφοπλιστών την εποχή εκείνη και αργότερα μαζικά χρησιμοποιήθηκε στον ελληνόκτο στόλο. Μέχρι τότε γινόταν παράνομα όλη αυτή η ιστορία? Γινόταν παράνομα, ναι, κατά κάποιο τρόπο και υπό την ελληνική σημαία, διότι αναγκάστηκε με την πίεση των ΗΠΑ τότε η ελληνική κυβέρνηση να βγάλει νόμο όπου απαγόρευε τις πλεύσεις στην Κούβα, αλλά αυτό δεν το τηρούσαν οι Έλληνες εφοπλιστές και την εποχή της δικτατορίας και όλα. Μάλιστα. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προοπτικές αυτής της σχέσης, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να εξελιχθεί αυτή η συνεργασία? Οι Έλληνες εφοπλιστές διαθέτουν τεχνογνωσία που μπορεί να χρησιμεύσει σε μεγάλο βαθμό για την κυβέρνηση της Κούβας που προσπαθεί να ανανεώσει τον στόλο της και να τον μεγαλώσει, και θα μπορούσαν να συμβουλέψουν, και στα καράβια τα οποία θα πρέπει να έχει η Κούβα, αλλά και στους ναυτικούς. Υπάρχει ίδιο πνεύμα στους δύο λαούς, που με ένα ταμπεραμέντο το οποίο η Μεσόγειος και η Καραϊβική ίσως συγγενεύουν με κάποιο τρόπο. Κοπέλα είναι συμφοιτήτρια της αδερφής μου, είναι σπουδάστρια καλών τεχνών στο δεύτερο χρόνο θεατρολογίας. Εσένα πώς σε λένε? Καρίνα. Το όνομα Καρίνα, με λένε Κυριακή. Εδώ είναι πολύ λίγοι Έλληνες. Οι λίγοι που είμαστε γνωριζόμαστε, βλεπόμαστε. Πολλοί είναι ναύτες. Είναι ο κάμπος οι άλλοι που είναι δηλαδή η πρεσβεία που είναι με τους οποίους περισσότερες σχέσεις έχουμε και λίγο πολύ, αλλά εδώ τουλάχιστον εδώ στην Αβάνα από ό,τι ξέρω εγώ δεν υπάρχουν τόσοι Έλληνες. Πόσο πιστεύεις ότι είναι κακό το να μην υπάρχει στενή σχέση μεταξύ σας εδώ στην ξενιτιά? Είναι μεγάλο κακό, γιατί το μόνο πράγμα που μπορεί να σε βοηθήσει να λατώσεις τον πόλο που να είσαι τόσο μακριά είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που είναι στην ίδια σου κατάσταση. Κυρία Γεβαψόγλου, από πότε είστε εδώ στην Κούβα? Από το 80. Πώς και βρεθήκατε εδώ? Βρέθηκα εξαιτίας της κόρης μου, γιατί η κόρη μου παντρεύτηκε και ήρθε εδώ και αναγκάστηκα ύστερα εγώ να έρθω σαν μάνα δίπλα στο παιδί μου, γιατί είναι μοναχοκόρη, και δίπλα στα εγγόνια μου. Και από τότε μέχρι τώρα κάνετε κάποια δουλειά εδώ, ασχολείστε με κάτι ή μόνο στο σπίτι? Στο σπίτι. Μεγαλώνω και προσέχω τις συγγονούλες μου. Τώρα μεγάλωσαν φυσικά, έγιναν δεσποινίδες, αλλά όσο και να είναι το σπίτι, μια που δουλεύει η κόρη μου και τα παιδιά, οι συγγονούλες μου πηγαίνουν στο σχολείο, γιατί είναι φοιτήτριες και οι δυο, και έτσι εγώ στο σπίτι πρέπει να ετοιμάσω την κατάσταση. 18 χρόνια εδώ στην Κούβα, στην Αβάνα, σας έχει λείψει η Ελλάδα? Και το ρωτάτε? Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να μην σκεφτούμε τέτοιο? Κάθε μέρα μου λείπει η Ελλάδα. Και εξάλλου κάθε βράδυ εγώ η ώρα 10 που έχω τη φωνή της Ελλάδας που μεταδίδεται σε αυτά τα κύματα, κάθομαι εκεί και ακούω λίγο ειδήσεις, τραγούδια, διάφορες συζητήσεις. Και τώρα η Κούβα είναι η καινούργια σας πατρίδα? Όχι. Καινούρια μου πατρίδα δεν είναι ούτε η Κούβα πουθενά. Ο νους μου και η επιθυμία μου είναι η Ελλάδα. Μια των ημερών να γυρίσω πίσω. Άι σκοτεινό φως του έρωτα, τρεμάμενο αίμα του έρωτα, μες στη λυθιά σου ελισμόνησα τους φωνιάδες και δούς, γέννησα ρόδινα μωρά σε μέλλον με αστέρια. Άι σκοτεινό φως του έρωτα. Άι της αγάπης μαχαιριά, στις νιώτης στο κρούστο κορμί, πληγή που ανάβλιζε ευωδιές φιλιών και μουσική, γίνοντας το γυμνό
ερήμο κόσμο. Άι της αγάπης μαγεδιά. Οι γονιούλες μου προετοιμάζονται για την πατρίδα. Πρώτα-πρώτα, να ξέρετε, είναι οι μόνες που ξέρουν ελληνικά. Η κόρη μου ξέρει ελληνικά, φυσικά δεν πήγανε σχολείο, όμως σχολείο ήταν στο σπίτι. Ο άντρας μου και εγώ συμπαρασταθήκαμε στην κόρη μου πρώτα. Ήμασταν στη Ρουμανία. Είμαστε πολιτικοί πρόσφυγες. Mm-hmm. Στη Ρουμανία δεν είχε σχολείο φυσικά, έμαθε στο σπίτι τα ελληνικά, φαρσί. Διαβάζει, γράφει και μιλάει. Ήρθαμε εδώ, όταν έγιναν τα γονούλες μου, το ίδιο. Πόσο λένε σένα, έλα λίγο πιο κοντά. Καταρίνα και Παπτσόγλου. Και έχεις γεννηθεί εδώ, βέβαια. Γεννήθηκα εδώ. Τα ελληνικά τα ξέρεις τόσο καλά εξαιτίας της γιαγιάς. Τα ελληνικά μου τα μάθανε γιαγιά και παππούς, βασικά. Από την Ελλάδα, τι ξέρεις? Στην Ελλάδα πήγα μια φορά για διακοπές, το 87. Ύστερα ξαναγυρίσαμε το 88. Μείναμε σχεδόν ένα χρόνο. Πήγα γυμνάσιο ένα χρόνο, 7η τάξη στην Ελλάδα. Είναι μια χώρα πολύ όμορφη που την επιθυμούμε, αλλά δεν στάθηκε δυνατό να μείνουμε εκεί, να κάνουμε ρίζες και να μείνουμε. Αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω, αλλά μένει πάντοτε το όνειρό μας. Η γιαγιά σου πριν είπε ότι η Κούβα δεν είναι η καινούργια της πατρίδα. Για σένα είναι η καινούργια πατρίδα η Κούβα? Δεν μπορεί να είναι πατρίδα μου, γιατί με μεγαλώσανε σαν Ελληνίδα και όπως και να είναι, πάντοτε αισθάνομαι παράξενη εδώ πέρα. Αισθάνεσαι ξένη? Ναι. Η κυρία Μερσίνη Σταματοπούλου, που έμαθε ελληνικά μέσα από παραμύθια και τραγούδια, μου εξηγεί το γιατί δεν χόρτασε ποτέ την Ελλάδα. Μυρσίνη, εσύ γεννήθηκες εδώ στην Κούβα. Εδώ στην Κούβα γεννήθηκα. Μπορείς να μου πεις με δύο λόγια την ιστορία των γονέων σου, πώς ήρθαν εδώ και πότε? Ο πατέρας μου ήρθε 1955-56 περίπου. Δούλεψε, ξαναπήγε στην Ελλάδα το 54, παντρεύτηκε με τη μάνα μου, την έφερε και γεννηθήκαμε εμείς. Μετά από λίγο καιρό γεννήθηκες εσύ και παντρεύτηκες εδώ με Κουβανό. Ναι. Είσαι λοιπόν τόσα χρόνια εδώ στην Κούβα. Ναι. Η Ελλάδα είναι καθόλου μες στην ψυχή σου, μες στο μυαλό σου? Στο μυαλό μου, στη ψυχή μου, στο αίμα μου, όλο. Μου αρέσει τα τραγούδια, χορό, όλα μου αρέσουν από την Ελλάδα. Όλα. Σε βλέπω συγκινημένη. Ναι. Δηλαδή από μικρή τι σου έλεγε η μαμά? Νομίζω, επειδή η μάνα μου δεν ήξερε να διαβάζει ισπανικά, μου διάβαζε ελληνικά παραμύθια και εγώ έμαθα τα ελληνικά. Ναι. Δεν ήξερα από την Ελλάδα τίποτα, αλλά έμαθες την έμαθα. Έμαθες τα ελληνικά μέσα από την παραμύθια. Την έμαθα. Ρωτούσα τη μάνα μου και την έμαθα ολόκληρη την έμαθα. Μετά, όταν μεγάλωσα, ρωτούσα τον πατέρα μου πώς ήρθε η ζωή του. Πόσα αδέλφια είσαστε? Είμαστε τρεις. Και ο ένας λείπει, δεν είναι εδώ? Ο πιο μικρός είναι στο Καναδά, μένει στο Καναδά. Ναι. Έχετε συγγενείς στην Αθήνα? Όλοι στην Αθήνα είναι θείες, εξαδέρφοι. Έχετε επαφή μαζί τους, επικοινωνείτε? Ναι. Τηλέφωνο, γράμματα. Εσύ κατάφερες ποτέ να πας στην Ελλάδα? Μία φορά για τρεις μήνες, κάθισα ένα χρόνο. Τι χόρτασες στην Ελλάδα? Ή δεν χορταίνεται? Όχι, δεν χορταίνεται. Για μένα, νομίζω όχι. Πες μου με τι ασχολείσαι εδώ. Εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο καθηγήτρια ιστορία. Α, είσαι καθηγήτρια ιστορίας? Ναι, ναι. Δουλεύεις τώρα? Τώρα ένα χρόνο δεν δουλεύω. Γιατί? Πολεμάω να μάθω αγγλικά καλά για να δουλέψω στα τουριστικά. Y no quien la corte.
dice que Herbero no viene pronto. Herbero, Herbero. Πρέπει να πούμε σε αυτή την εκπομπή πως οι σχέσεις Ελλάδος και Κούβας είναι άριστες. Η χώρα μας ανέκαθεν ψήφιζε υπέρ της άρσης του αμερικανικού εμπάργου, ενώ η κουβανική εξωτερική πολιτική ταυτίζεται με την ελληνική στα μεγάλα εθνικά μας θέματα. Να μιλήσουμε λίγο για τις σχέσεις Ελλάδας-Κούβας σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Πού βρίσκονται? Διάβασα ότι υπάρχει μεγάλη ταύτιση στα εθνικά μας θέματα, Κυπριακό, Σκοπιανό κλπ. Αυτό είναι γεγονός. Οι θέσεις της Κούβας έναντι της Ελλάδος στον πολιτικό τομέα είναι πεντακάθαρες. Ταυτίζονται πλήρως όσον αφορά το Σκοπιανό. Ταυτίζονται πλήρως όσον αφορά το Κυπριακό. Μας βοηθούν σε όλες τις ψηφοφορίες που γίνονται στα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη ελληνοκουβανική συνεργασία στο θέμα της ναυτιλίας. Αυτή χρονολογείται από πολλών δεκαετιών, δηλαδή από την αρχή του αιώνος και αυτή τη στιγμή που ομιλούμε, πέραν του 85% των θαλασσίων μεταφορών της Κούβας διενεργείται με ελληνικά καράβια, είτε υπό ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων. Οι δε πιο μεγάλοι εφοπλιστές που υπάρχουν, υπάρχει μια σωρία εφοπλιστών, κάπου 80-90 εφοπλιστές. Αλλά οι πιο μεγάλοι από αυτούς είναι ο κύριος Τσάκος, είναι ο κύριος Λογοθέτης, ο κύριος Λασκαρίδης, ο κύριος Πολέμης. Αυτή η πολιτιστική εβδομάδα που έγινε εδώ αυτές τις μέρες, τι σας προσέφερε σε εσάς τους Έλληνες? Μας έφερε πολύ. Καταρχάς τα παιδιά μου λέει, κάνω μεγάλη προπαγάνδα λέει, στην ελληνική. Λέω σε όλους να πάνε όλοι, να πάνε εκεί, να πάνε εδώ και το είδα όλο που ενθουσιάστηκα με αυτό και να τα λένε όλους τους συνάδελφους, τους συμμαθητές τους και αυτά. Εμάς ότι μπορούμε να αποδείξουμε τι κουλτούρα έχουμε, όχι μόνο με λόγια, για αυτά τα λίγο που φτάνουν κινηματογράφους και δεν ξέρω τι. Και το άλλο που κάνει έπληξη τους Έλληνες που έρχονται σε επαφή με Κουβανούς, ότι ο Κουβανός γνωρίζει την ελληνική κουλτούρα, την αρχαία, αρέσει και ήδη μερικοί συνάντησαν να μιλάνε από μόνοι τους που έμαθαν έτσι, να μιλάνε τη γλώσσα και τους άλλους, να ακούνε ελληνικά, λέει, εγώ έμαθα ελληνικά το άλλο και εμένα μου ζητάνε βιβλία να μάθουμε ελληνικά, μυθολογία και όλα αυτά, δηλαδή πολύ υπάρχει αυτό, ναι, είναι πολύ και θέλουν και τους αρέσει και τη γνωρίζουν. Στη Σχολή Γραμμάτων και Τεχνών του Πανεπιστημίου της Αβάνας λειτουργεί τμήμα διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, το οποίο χρονολογείται από το 1842. Εδώ σε αυτή τη χώρα που μας φιλοξένησε 10 ημέρες και λατρέψαμε από τις πρώτες στιγμές, η Ελλάδα υπάρχει με χίλιους τρόπους παντού. Η Κουβανική Εταιρεία Φιλοσοφικών Ερευνών διοργανώνει πολύ συχνά και με μεγάλη ανταπόκριση κύκλους διαλέξεων με θέμα την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η εταιρεία αυτή και το Τμήμα Αρχαίων Ελληνικών του Πανεπιστημίου αποτελούν τα προκεχωρημένα φυλάκια της διάδοσης του ελληνικού πνεύματος στη μακρινή αλλά τόσο φιλική προς τη χώρα μας Κούβα. Είναι μια χώρα διονυσιακή εντελώς, η οποία είναι βυθισμένη σε μια ένταση και ένα πάθος, όπου το ψέμα είναι πιο αληθινό από την αλήθεια και η αλήθεια είναι πολλές φορές πιο ψεύτικη από το ψέμα. Ο κόσμος πώς σου φάνηκε εδώ? Ο κόσμος είναι συγκλονιστικός, είναι φιλικός, σε κοιτάει στα μάτια, είναι φιλόξενος, είναι ανοιχτός, είναι συναισθηματικός. Δεν μπορούμε να κρίνουμε την Κούβα ανεξάρτητα από τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ένα σημείο που συγκεντρώθηκαν όλα τα πλήν, όλα τα αρνητικά και όλες οι δυσμενείς συνθήκες. Ο αποκλεισμός, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αρθεί, δεν έχει κανένα λόγο.
και είναι ένας λαός ο οποίος πρέπει να ζήσει. Έχει κανείς την αίσθηση ότι κάτι πολύ σπουδαίο γίνεται στην Κούβα συνέχεια και ότι υπάρχει μια εκδικητική πεισματική ιστορία η οποία δεν το αφήνει να ολοκληρωθεί. Πώς σου φαίνεται όλος αυτός ο κόσμος, ο πολλής κόσμος που συνέρευσε εδώ τις ημέρες της πολιτιστικής εβδομάδας? Είναι συγκινητικό και πάρα πολύ σημαντικό να ακούγεται ο λόγος του Παπαδιαμάντη, να βλέπουμε ελληνικούς χορούς, αυτές τις εκπληκτικές ελληνικές φωτογραφίες στο άλλο ημισφαίριο, στην άλλη άκρη του κόσμου που είναι τόσο μακριά μας και συγχρόνως τόσο κοντά μας. Κύριε Πρέσβη, εδώ θα ήθελα να ξέρω αν ο λαός εξακολουθεί να λατρεύει τον Κάστρο, τον χαρισματικό ηγέτη του, ή αν έχει αλλάξει κάτι στη σχέση μεταξύ τους. Κυρία Διγενή, να σας πω, ο Κάστρο είναι ένας χαρισματικός ηγέτης. Ο κουβανικός λαός ουδέποτε λησμόνησε το ότι ο Κάστρο ήταν εκείνος ο οποίος τον απείλαξε από τον Μπατίστα. Νομίζω ότι ο Κάστρο έχει την στήριξη της πραγματικά συντριπτικής πλειοψηφίας του κουβανικού λαού. Κατά συνέπεια, ό,τι αγαπά ο Κάστρο, αγαπά και ο κουβανικός λαός. Ο κουβανικός λαός αντέχει όμως αυτή την, πώς να την πούμε, την ειδική περίοδο, γιατί έτσι λέγεται νομίζω, την περίοδο της αυστηρής λιτότητας που έχει επιβάλει τα τελευταία χρόνια ο Κάστρο. Είναι γεγονός ότι η ειδική περίοδος έχει επηρεάσει αρκετά τον κουβανικό λαό όσον αφορά τον οικονομικό τομέα. Mm-hmm. Βεβαίως, κάμει υπομονή ο λαός, διότι γνωρίζει πως από την στιγμή που θα έρθει το αμερικανικό εμπάργκο, δηλαδή ο οικονομικός και εμπορικός αποκλεισμός της Κούβας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε θα αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για την οικονομική του ευημερία. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα στον οικονομικό τομέα είναι μάλλον δύσκολα, έτσι δεν είναι? Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι από τότε που διελήθη η Σοβιετική Ένωση μέχρι τώρα, οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν από το μηδέν και έχουν επιτύχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι γεγονός αυτό. Βεβαίως είναι πολύ λίγα για εμάς τους Ευρωπαίους, αλλά για αυτούς είναι σημαντικά και βλέπουν ότι υπάρχει μία βελτίωση. Κάθε χρόνο υπάρχει μία βελτίωση. Κατά συνέπεια υπομένουν και ευελπιστούν ότι μόλις αρθεί το αμερικανικό εμπάργκο θα έχουν μία καλύτερη ζωή. Κύριε Πρέσβη, γιατί ακαθάριστο εθνικό προϊόν μιλάμε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν νούμερα εδώ όπως υπάρχουν στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια δεν μπορώ να απαντήσω. Ούτε στο περίπου μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να σας πω είναι το εξής, ότι υπήρχαν 12 δισεκατομμύρια πέσος ντόπια τα οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά και τα οποία δημιουργούσαν, όπως έλεγαν οι οικονομικοί παράγοντες εδώ, πληθωριστικές τάσεις στην αγορά. Ελήφθησαν ορισμένα μέτρα ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία αυτών των 12 δισεκατομμυρίων σε 9 δισεκατομμύρια, πράγμα το οποίο και συνέβη, με αποτέλεσμα η ισοτιμία δολαρίου προς πέσος από 120 προς 1, δηλαδή 120 πέσος προς 1 δολάριο, να είναι τώρα 20 πέσος προς 1 δολάριο. Έχω διαβάσει πως έχει υπάρξει τώρα τελευταία μια μικρή αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και μια ταυτόχρονη μείωση του δημόσιου ελλείμματος. Βεβαίως. Αυτό είναι γεγονός. Ομιλούν φέτος περί ενός ποσοστού 2,8 αυξήσεως του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Ο στόχος τους ήταν 4. Αλλά ξέρετε, λόγω της περιοχής εδώ υπάρχουν ορισμένες φυσικές καταστροφές οι οποίες συμβαίνουν από τους τυφώνες, από τις πλημμύρες κλπ. Ακριβώς. Με τον Τζόρτζ είχαμε εδώ πέρα μια καταστροφή σε ένα τμήμα της Κούβας, πράγμα το οποίο αυτό ενεργεί ανασταλτικά όσον αφορά την αύξηση του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Να μιλήσουμε λίγο απλά λόγια. Ένας μέσος μισθός, πού κυμαίνεται? Θα σας απαντήσω ως εξής. Οι μισθοί εδώ κυμαίνονται από 7 δολάρια το μήνα μέχρι 45. Μιλάμε για πολύ λίγα λεφτά, έτσι δεν είναι? Πολύ λίγα λεφτά. Πολύ λίγα χρήματα. Πάντως ο λαός φαίνεται διατεθειμένος να υποστεί και άλλες δοκιμασίες ακόμη από τον ηγέτη του. Αυτό είναι γεγονός, κύριε Διγενή. Είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλεγχος της κατάστασης από τον Κάστρο? Νομίζω ότι υπάρχει πλήρης έλεγχος της εσωτερικής κατάστασης. Γιατί λέγονται πολλά, καταλαβαίνετε. Ναι, όχι, υπάρχει πλήρης έλεγχος της κατάστασης. Λέγονται πολλά για την υγεία του. Ναι, γι' αυτό. Τι να σας πω.
Δεν μπορώ να εκφράσω μία γνώμη επί του θέματος της υγείας του, διότι δεν την συζήτησα ποτέ μαζί του. Mm-hmm. Και δεν μπορώ από την άλλη να βασιστώ σε φήμες οι οποίες κυκλοφορούν. Τον έχετε γνωρίσει, έτσι, δεν είναι? Βεβαίως, πολλές φορές. Ποια είναι η άποψή σας? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί μία ανέλξη, είναι γεγονός αυτό. Όταν τον πλησιάσει κανείς, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι ένας άνθρωπος κοινός. Yeah. Έχει κάτι το ξεχωριστό. Σας έχει γοητεύσει από ό,τι φαίνεται? Όχι μόνο εμένα. Και τον λαό και πολύ κόσμο, βέβαια. Υπάρχουν διαφωνούντες, κύριε Πρέσβη, σήμερα στην Κούβα? Βεβαίως. Υπάρχουν οι εντός και οι εκτός. Οι εντός είναι ορισμένα groups διαφωνούντων, τα οποία είναι πολλά μεν, αλλά ολιγάριθμα. Ναι. Οι εκτός είναι αυτοί οι οποίοι είναι οργανωμένοι στο Μαϊάμι, στην Φλόριντα απέναντι, και οι οποίοι δημιουργούν και τις μεγαλύτερες δυσκολίες στο καθεστώς. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σήμερα φυλακισμένοι εδώ, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν άνθρωποι φυλακισμένοι. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και σας ευχαριστώ για αυτήν. Ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος. Μετά την επίσκεψη του Πάπα τον παρελθόντα Ιανουάριο εδώ, αποφυλακίστηκαν κατόπιν παρακλήσεως του Ποντίφικος πολλοί Κουβανοί, περί τα 300 άτομα. Στη συνέχεια αποφυλακίστηκαν άλλα 125. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω πόσα ακριβώς είναι στη φυλακή, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 400 με 500 άτομα. Μάλιστα. Σας λείπει η Ελλάδα, τι σκέφτεστε? Η Ελλάδα ωραία, αλλά δεν είναι εύκολα. Για μας δεν είναι εύκολα να πάμε στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί είμαστε οικογένεια, η κόρη μου, ο γαμπρός μου, ο άλλος μου ο γιος, τα παιδιά. Πριν είχα και τον άντρα μου, είχα και τον κουνιάδο μου. Η γυναίκα του έφυγε. Ήρθε εδώ, κάτσε ένα χρόνο και έφυγε για την Ελλάδα. Mm-hmm. Και δεν μπορούσα εγώ να... Δεν μπορούσαμε να φύγουμε, δεν μπορούσαμε, ήμασταν πιασμένοι εδώ πέρα, δουλεύαν εκεί. Εσείς ήρθατε εδώ ένα μικρό κορίτσι. Πώς τα καταφέρατε και περάσατε? Εγώ ήμουν 26 χρονών. Όταν ήρθε. Πώς τα κατάφερα, ο Θεός το ξέρει. Δηλαδή? Γιατί ήμουν γερή, δυνατή και μπόρεσα και τα έβγαλα πέρα μόνη μου. Ήταν δύσκολο. Με τέσσερα παιδιά. Τέσσερα παιδιά ήταν. Ήταν δύσκολο. Ο άντρας ήταν τσαγκάρης εδώ? Ήταν τσαγκάρης. Βρίσκεστε στην άλλη άκρη του κόσμου. Ναι. Η Ελλάδα είναι πολύ μακριά από εδώ. Ναι. Έχετε όμως συγγενείς ακόμη στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Έχετε. Αδελφές. Αδελφό, Ανίτσα. Θέλετε να τους πείτε κάτι τώρα που σας βλέπουν? Δώσω χαιρετίσματα σε όλους. Χαιρετίσματα σε όλους να δώσω. Όταν μεγαλώνατε τα παιδιά σας, τι τους λέγατε για την Ελλάδα? Θα πάμε στην Ελλάδα. Θα πάμε και στην Ελλάδα και θα πάμε στην Ελλάδα. Θα πάμε στην Ελλάδα. Αυτά τους λέγατε. Αλλά δεν το καταφέρατε. Η κόρη μου πήγε. Πήγε μια φορά. Προτιμότερο να πνιγεί κανείς στη θάλασσα παρά να προδώσει τη δόξα που έζησε. Αυτά τα λόγια του ποιητή μου έλεγε στο περιθώριο της συνέντευξής της η κόρη του Τσε, Αλέιδα Γκεβάρα, προσπαθώντας να μου δώσει να καταλάβω πως τίποτε δεν μπορεί πια να γυρίσει πίσω. Πως η επανάσταση είναι ζωντανή και ο αγώνας συνεχίζεται. Πολλοί αναρωτιούνται τι θα συμβεί στην Κούβα όταν δεν θα υπάρχει πια ο Κάστρο. Η δική σας άποψη ποια είναι? Θα είναι μια στιγμή πολύ δύσκολη και σκληρή για την Κούβα και για τους Κουβανούς. Ο Φιντέλ θα τους λείψει πάρα πολύ. Όμως δεν υπάρχει άλλη επιλογή για αυτούς που συνειδητά έχουν ακολουθήσει αυτή την πορεία μέχρι τώρα να συνεχίσουν και χωρίς αυτό. Το βλέπει πραγματικά εφικτό κάτι τέτοιο? Ουστέ και σωστά φακτίβλε. Σε γύρι, η μίσμο καμίνο είναι φιδέλη. Είναι ο μοναδικός δρόμος που η άλλη εναλλακτική λύση θα ήταν να ξαναγίνουμε μια νεοαπικία των Ηνωμένων Πολιτειών και να πάει στράφη όλη αυτή η προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει. Πέρα από οτιδήποτε, πιστεύει ότι πραγματικά η Κούβα ίσως είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία μπορεί να εκφέρει άφοβα τη γνώμη της και να λέει αυτό που σκέφτεται για τη διεθνή κατάσταση χωρίς το φόβο αντιπίνων ή άλλων πολιτικών εκβιασμών. Το αξέχαστο ταξίδι στην Κούβα τελειώνει εδώ. Φεύγοντας από την Αβάνα, υποσχόμαστε όλοι στον εαυτό μας να επιστρέψουμε το συντομότερο στο ατέλειο το καλοκαίρι της. Αντίο Φιντέλ, αντίο Αλέιδα.
Καληνύχτα, Μυρσίνη, Γρηγόρη, Ειρήνη, κύριε Νίκο, κυρία Εύη, κύριε Δουδούμη. Και στα ισπανικά, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, Buenas noches, queridos televidentes, en Atenas y en La Habana. Esperamos que la programación haga sido agrado de ustedes. Chao y hasta mañana.